Καλώς ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μία άσκηση για να θεραπεύσει την αντίστασή σου στη μεταμόρφωση. Βρίσκεσαι στη ζωή για να μεταμορφωθείς, για να μεγαλώσεις εσωτερικά, για να ενσωματώσεις την ανθρώπινη πλευρά στην πνευματική σου φύση. Ξάπλωσε άνετα και κλείσε τα μάτια. Φέρε την προσοχή στο φυσικό σου σώμα. Πάρε μερικές αργές, βαθιές ανάσες, χωρίς πίεση. Κάνε μία γρήγορη σάρωση του σώματος για να εντοπίσεις τα σημεία όπου κρατάς ένταση. Στρέψε την επίγνωσή σου στα μέρη του σώματος που νιώθεις σφιγμένα, χαλαρώνοντας σταδιακά τους μυς με μόνη την προσοχή. Προσευχήσου στο πνεύμα, την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Μεγάλο πνεύμα της δημιουργίας, σου ζητώ να μου επιτρέψεις να αποδεχτώ τον κύκλο της ζωής που έχει σχεδιαστεί για εμάς, τα παιδιά σου, ως θεϊκές προβολές επάνω στη γη. Επιτρέψέ μου να δω την ύπαρξή μου, να περάσω συνειδητά από το υλικό στο άειλο κατά τη διάρκεια της ζωής μου πάνω στη γη, μέχρι να επιστρέψω στην πηγή. Επίτρεψέ μου να βαδίσω το δρόμο της ανάπτυξης σε αυτή τη ζωή και να γειώσω την ανθρώπινη πλευρά μου στη γη, αντανακλώντας το φως σου. Επίτρεψέ μου να μην προσκοληθώ σε οποιοδήποτε μέρος, πράγμα ή άλλη ψυχή εν ζωή, αλλά να υποβληθώ στη διαδικασία της μεταμόρφωσης και να ξυπνήσω συνειδητά την αληθινή τριαδική μου φύση, νου, σώμα και ψυχή, σε απόλυτη ευθυγράμμιση. Κατανοώ τη ζωή πάνω στη γη ως μια συνεχή διαδικασία μεταμόρφωσης που μετατρέπει το παλιό μυαλό, το διανοητικό πεδίο, σε ένα αγγείο από που αναδύεται η ειρήνη. Τώρα απευθείας από την καρδιά της πηγής οραματίζεσαι ένα χρυσόλευκο φως που σου προσφέρεται απλόχερα. Εισβάλλεις στο δωμάτιο, εισέρχεται στο σώμα σου από την κορυφή του κεφαλιού. Το κέντρο του κεφαλιού ανοίγει για να επιτρέψεις το φως να μπει και να σε διαπεράσει. Νιώθεις αυτό το φως να επεκτείνεται και να δημιουργεί μια φωτεινή σφαίρα γύρω σου. Η καρδιά ανοίγει και δέχεται το φως για να ενεργοποιήσει όλες τις διαστάσεις της καρδιακής συχνότητας της αγάπης. Άφησε την καρδιά να αγκυροβολήσει αυτό το φως βαθιά μέσα σου. Λαμβάνεις την ενέργεια του φωτός και την περνάς μέσα από το σώμα σου προς τη μητέρα γη. Γιώνεις το φως, γιώνεις την αγάπη. Οραματίσου να μπαίνεις σε έναν κήπο με σκοπό να ξεκινήσεις την δική σου καλλιέργεια πεταλούδων. Ξεκινάς να φυτεύεις τα νέα φυτά που θα θρέψουν τις πεταλούδες και αυτά μεγαλώνουν τώρα γρήγορα στον κήπο σου ως απαραίτητο στοιχείο για τη διατροφή τους. Τοποθετείς τα κουτιά υποδοχής των αυγών, τα πλησιάζεις για να τα ελέγξεις. Ο χρόνος τρέχει. Τοποθετείς νέα φύλλα και κάθε φορά που κοιτάς μέσα βλέπεις ότι νέα αυγά έχουν ήδη δημιουργηθεί επάνω τους. Καθαρίζεις τα κουτιά από τα παλιά φύλλα
τοποθετείς προσεκτικά σε ένα δοχείο εκόλαψης τα αυγά και ρίχνεις μερικές σταγόνες νερό. Κλείσε το καπάκι και περίμενε. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Καθώς ανοίγεις ξανά το κουτί, τα αυγά έχουν ήδη ανοίξει και έχουν μεταμορφωθεί σε νέες κάμπιες. Φροντίζεις να μην ξεφύγουν. Σκουπίζεις την υπερβολική υγρασία. Διατηρείς το δοχείο μέσα στη σφαίρα φωτός που έρχεται από πάνω σου. Αναρωτιέσαι πώς είναι προκαθορισμένες οι πεταλούδες για να μετατραπούν από αυγά σε ενήλικες. Καθώς καθαρίζεις το δοχείο τους, αφαιρείς τα φύλλα με τα ανοιγμένα αυγά. Βλέπεις πως εκολάπτονται οι κάμπιες, πως πετάνε πάνω στους παλιούς ιστούς. Προσθέτεις φρέσκα φύλλα και οραματίζεσαι τη δική σου μεταμόρφωση μέσα από το φως. Ως ανθρώπινη φύση έχεις προγραμματιστεί να υποστείς τις διάφορες αλλαγές της ζωής και να περάσεις από τα διάφορα στάδια των συνειδητοποιήσεων προκειμένου να φτάσεις στην έμφυτη κατάστασή σου ως τριαδική μονάδα. Είσαι με φυσικό θεϊκό τρόπο προγραμματισμένος να γίνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Μια ψυχή που βιώνει την ανθρώπινη ζωή επάνω στη γη. Καθώς το φως πάνω από το κεφάλι σου συνεχίζει να τρέφει εσένα και τις κάμπιες που έχεις τοποθετήσει στα κουτιά στον κήπο σου, παρατηρείς τώρα ότι τα πλάσματα ρίχνουν σιγά σιγά το δέρμα τους. Μία, δύο φορές, ακόμη και πέντε φορές. Η κάμπια μετακινείται στην κορυφή του δοχείου για να μπει στο στάδιο της χρυσαλίδας, κολλώντας εκεί με ένα μεταξωτό νήμα. Καταλαβαίνεις ότι ως όν πάνω στη γη έχεις ήδη όλα τα εργαλεία και όλους τους κωδικούς για να γίνεις αυτό που ασυνείδητα ήδη είσαι. Ο αληθινός εαυτός σου, η ψυχή, η φωνή του θεϊκού μέσα σου καθοδηγεί τον φυσικό και διανοητικό σου χώρο επάνω στη γη. Συνεχίζεις να αναπνέεις συνειδητά, βλέποντας τα κλειστά κουκούλια. Σε λίγα λεπτά βλέπεις την πρώτη πεταλούδα μονάρχη που κυματίζει μέσα στο κουτί. Παρατηρείς με έκπληξη τη γρήγορη διαδικασία μετασχηματισμού, την ανυπαρξία του χρόνου για τις νεογέννητες πεταλούδες. Βρίσκονται ήδη εκεί αρκετές ώρες, οπότε ετοιμάζεσαι να τις απελευθερώσεις. Η φύση τους είναι το ταξίδι, η μετανάστευση. Δώσ' τους χρόνο να ανοίξουν τα φτερά τους για την πρώτη πτήση και μην τις αγγίζεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αναγνωρίζεις ότι εκτρέφοντας μία πεταλούδα μονάρχη δεν μπορείς να την κρατήσεις εγκλωβισμένη. Το κάλεσμα για μετανάστευση είναι το κάλεσμα για τη ζωή. Το ελαφρύ άγγιγμα της πεταλούδας σου δίνει μια εικόνα για τη δική σου μεταμόρφωση, για το κάλεσμά σου να ξυπνήσεις συνειδητά ως πνεύμα. Είναι ένα αδιανόητο ταξίδι με όλα του τα στάδια, τα βάρη και τις χαρές που κάθε άνθρωπος βιώνει επάνω στη γη. Το νόημα της ζωής της πεταλούδας μονάρχη είναι να μεταναστεύσει, και το νόημα της ζωής σου
είναι να γίνεις μια πεταλούδα μονάρχης. Άφησε το φως πάνω από το κεφάλι σου να φωτίσει την πορεία προς τον εσωτερικό σου μετασχηματισμό. Άφησε το θεϊκό φως να σου δείξει τον δρόμο προς την ενδυνάμωση, έναν τρόπο ελαφρότητας, χαράς, αποδοχής του αληθινού εαυτού, έναν τρόπο μνήμης. Ακολούθησε το ένστικτο της πεταλούδας μονάρχη. Αποδέξου, άσε τις αντιστάσεις και μετανάστευσε σε έναν τόπο ειρήνης και εσωτερικής ακινησίας, τον τόπο της ψυχής που ζεις το αιώνιο εδώ και τώρα. Νιώσε τη χαρά της μεταμόρφωσης και με την επόμενη εισπνοή και εκπνοή έλα πίσω στο φυσικό σου σώμα. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.